Σημαντική ανάσα για τους συμβασιούχους στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου αποτελεί αναβολή στην εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Πρόκειται για μια ευχάριστη εξέλιξη τόσο για τους ίδιους που θα μείνουν στην εργασία τους μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, όσο και για την πόλη που τις τελευταίες ημέρες τα απορρίμματα είχαν πνίξει αρκετές γειτονιές. Οι άνθρωποι αυτοί είναι η πρώτη αναβολή που πήραν και είναι όλοι οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας. Είναι οδηγοί, συνοδοί και εδώ καθαριστές. Η εξέλιξη πολύ καλή. Πήραμε μία αναβολή για τους εργαζόμενους μέχρι 11 του 2025 λόγω υγείας της νομικού σύμβουλου των εργαζομένων. Οι συμβασιούχοι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την εν λόγω εξέλιξη. Σήμερα το μεσημέρι κιόλας επέστρεψαν στην εργασία τους και τις επόμενες 48 ώρες, όπως λένε, το Ηράκλειο θα γίνει μια πιο καθαρή πόλη. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή η αναβολή αυτή τη στιγμή. Για τον λόγο ότι οι εργαζόμενοι όλοι, μόλις πάρουμε απόφαση, δηλαδή μέχρι το μεσημέρι, πρέπει να πάνε όλοι στη δουλειά να καθαρίσουμε επιτέλους το Ηράκλειο, που δεν είναι δικιά μας ευθύνη. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Οι εργαζόμενοι δεν είναι δικιά τους ευθύνη. Και με την απόφαση που πήραμε, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον σε 48 ώρες να είναι ένα καθαρότερο Ηράκλειο. Ήταν γεμάτοι τώρα, εντάξει, τα παιδιά είχαν απεργία γιατί θέλουν να τους διώξουν 6 μήνες, 9 μήνες συμβάσεις. Από την πλευρά του και με φόντο το πρόβλημα της καθαριότητας που έχει σχολιαστεί από δημότες, ο Δημάρχος Ηρακλείου διαβεβαίωσε πως μέχρι το τέλος της εβδομάδας η κατάσταση θα έχει ομαλοποιηθεί και η πόλη θα επιστρέψει σε μία κανονικότητα. Η κατάσταση σε γενικές γραμμές έχει ομαλοποιηθεί, όχι πλήρως, αλλά είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και στην πράξη, κλείνοντας αυτή τη βδομάδα, θα βρισκόμαστε σε μια ομαλή κατάσταση, εννοώντας την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε συνήθως. Το ζήτημα βεβαίως είναι όλα αυτά να βελτιωθούν και εδώ χρειάζεται και η συμβολή όλων μας. Ο Δήμος πρώτος, ο Δήμος πρέπει να φροντίζει και οι δημότες. Βέβαια θα πρέπει και αυτοί να κάνουν το μερίδιό τους έτσι ώστε να κρατήσουμε την πόλη καθαρή. Είχε πάρα πολλές μέρες είχαν να πάρουν τα σκουπίδια. Αυτό, να κοιτάξουν να έρχονται να τα μαζεύουν, να τα καθαρίζουν αυτά. Δείχνει ο κόσμος έξω από τον κάδο, γεμίζει ο κάδος, δεν υπάρχει. Εδώ στο σχολείο από πάνω, δεν θυμάμαι ποιο σχολείο είναι, όπως ανεβαίνουμε τη Θερίζου για να πάμε προς Μαλάδες, δεξιά έχει ένα σχολείο. Απ' έξω στην αυλή βρωμάει. Μιλάμε βρωμάει. Παράλληλα, στις 11 Οκτωβρίου θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα για 86 εργαζόμενους στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, με τον Δήμαρχο να διαβεβαιώνει πως όποια και αν είναι η δικαστική εξέλιξη, η καθαριότητα θα λειτουργήσει κανονικά. Σε κάθε περίπτωση η καθαριότητα θα λειτουργήσει κανονικά. Με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση. Και η Δημοτική Αρχή, όπως είναι και απόλυτη υποχρέωσή της, κάνει τους κατάλληλους σχεδιασμούς έτσι ώστε να μην μείνουμε στο κενό.